Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Γαρπούζης Gaming και σήμερα παίζουμε Crafting Dead. Ξέρω ότι κάναμε κάτι να παίξουμε χθες, αλλά δεν πρόλαβα, συγγνώμη, και παίζουμε σήμερα. Έχω κάνει βέβαια off camera πολλή δουλειά χθες που δεν έκανα βίντεο. Δεν πρόλαβα να κάνω βίντεο γιατί έκανα πάρα πολύ off camera δουλειά. Έκανα όλο το τείχος που βλέπετε γύρω-γύρω, δεν το ολοκλήρωσα. Απλά το έκανα ίσα-ίσα για να μπορούν να μπουν. Θα χαμηλώσουμε λίγο τα ζόμπις γιατί ρε φίλε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε options εδώ πέρα, sound, πάμε εδώ. Και όπως βλέπετε, έκανα τέλος πάντων αρκετά το τείχος από γύρω-γύρω. Το έκανα ώστε να μην μπορούν να μπουν τα ζόμπις απλά. Δεν το έκανα, ρε παιδί μου, ολοκληρωμένο το τείχος όπως θα είναι. Απλά ίσα-ίσα για να μην μπορούν να μπουν, δηλαδή να ασφαλίσω τον εσωτερικό χώρο και ό,τι μόνο υπάρχει μέσα να επιζήσει τέλος πάντων. Να μπορούν να βγουν, αλλά δεν μπορούν να μπουν. Που ήδη έχουν φύγει κάποια και δεν μπορούν να ξαναμπούν και στεναχωριούνται τώρα και λένε γιατί. Οπότε, πρώτη δουλειά που θα κάνουμε τώρα είναι να σκοτώσουμε όλα τα εναπομείναντα ζόμπι μέσα στο χώρο. Το οποίο θα είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι αρκετά, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Βέβαια υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία στα οποία θα μπορούσε να σπονάρει ζόμπι. Απλά δεν είχα αλατόρτσες, θα φτιάξω και αλατόρτσες και θα το κάνουμε. Πήγα για mine, έκανα ένα καινούριο mine μέσα εδώ πέρα, εκεί πέρα κάτω. Και μάζεψα πολύ πράγμα, τα είχα εδώ πέρα. Μάζεψα όλα αυτά το cobblestone. Αυτά δεν με νοιάζουν και πολύ, εντάξει, αλλά τέλος πάντων μάζεψα αρκετό πράγμα. Και οπότε σήμερα θα σκοτώσουμε τα επόμενα τα ζόμπι μέσα εδώ πέρα. Θα διαμορφώσουμε λίγο το χώρο εκεί πέρα. Βέβαια χρειάζομαι dirt και δεν νομίζω ότι έχω dirt αρκετό για κάτι τέτοιο. Έχω 40. Έχω κάτι. Θα το διαμορφώσουμε εκεί πέρα κάπως. Και θα κάνουμε γενικώς λίγη διαμόρφωση του χώρου και θα δείξω λίγο πώς θα είναι το τείχος. Θα κάνουμε μια αρχή του τείχους τέλος πάντων για το πώς περίπου θα είναι. Θα βάλω πόρτες στα γύρω-γύρω ώστε να μπορούμε να μετακινούμε από το ένα στο άλλο. Δεν έχω τελειώσει βέβαια εκείνους τους δύο πύργους, το οποίο έχω πει ότι θα το κάνω off camera γιατί είναι κάτι που έχω κάνει ήδη μια φορά. Οπότε δεν θέλω να σας το ξαναδείξω άλλη μια φορά. Άρα τα κάστρα αυτά τα κάνω off camera. Και ναι, κάπως έτσι πάει. Οπότε θα κάνουμε λίγες έτσι μικρές δουλειές σήμερα, για να καθαρίσουμε λίγο τον εσωτερικό χώρο και να είμαστε λίγο πιο κομπλέ. Θα πάρουμε αυτό, αν και δεν μας φτάνει μόνο αυτό προφανώς, οπότε θα πάρουμε και κάτι ακόμα, θα πάρουμε και το ματσέτ μας. Ωραία. Και θα πάμε να σκοτώσουμε καταρχάς όλα τα ζόμπια. Για βασικά να πάρουμε και κάτι να φάμε και κάτι να πιούμε. Θα πάρουμε ένα orange soda, θέλουμε μια σόδα εδώ πέρα. Και θα πάρουμε και τι να φάμε. Έχουμε εδώ βαρετό το φαγητό, να πάω στο άλλο. Στο άλλο σίγουρα έχω φαγητό. Στο άλλο θα πάρουμε ένα candy bar. Οκ. Παίρνετε κομπλέ. Βασικά τη σόδα ήδη θα την πιούμε γιατί ήδη έχει φύγει νερό. Βασικά γιατί να πίνω αυτά αφού έχω εκείνο που γεμίζει νερό. Θα ήταν πιο έξυπνο να παίρνω εκείνο. Το οποίο που είναι όμως αυτό. Το γεμίζουμε και τέλος. Γιατί να πίνω αυτές τις βλάκες. Ενώ μπορώ να έχω νεράκι έτσι φυσικό. Έτσι νεράκι. Οπότε πάμε τώρα. Όπα. Μου ήρθε λίγο απότομο. Καταρχάς θα σκοτώσουμε και αυτό. Βασικά αυτό είναι απ' έξω. Δεν μπορεί να μπουν μέσα ό,τι και να γίνει. Αυτή είναι η μόνη έξοδος προς τον έξω κόσμο. Αυτή εδώ πέρα η πόρτα. Και αυτή. Α, δεν έχει πόρτα. Έχουμε μία έξοδο προς τον έξω κόσμο εντελώς. Έξω το κάστρο, το οποίο είναι η μόνη πόρτα. Πώς μπαίνει αυτά μέσα, Ερμανέ. Ωπα, από εκεί μπορούν να μπουν. Οκ, βρήκαμε ήδη ένα σημείο που είναι. Κάναμε χαζομάρα. Οκ, θα πρέπει να διορθωθεί αυτό λίγο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά πρέπει γρήγορα να διορθωθεί, να μπει κάποιο μπλοκ εκεί πέρα. Όχι, έγινε πλαγιά εκεί πέρα. Λοιπόν, έχει γίνει πλαγιά εκεί πέρα. Δεν το σκέφτηκα καθόλου μάλλον. Μάλλον ήμουν λίγο χαζούλης όταν το έκανα. Οκ, λοιπόν, φύγετε λίγο πίσω, αν μπορείτε. Ευχαριστώ. Ωραία, τώρα δεν μπορείτε να μπείτε. Γεια σας. Κρίμα. Ωραία. Τώρα λοιπόν δεν μπορούν να μπουν. Είναι όντως καθαρό το πεδίο. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα αυτό εδώ πέρα το ένα μπλοκ. Βασικά επειδή τώρα δεν θέλω να το χαλάσω το look, πρέπει να βάλω ένα cobblestone. Βασικά θα πάρω έτσι και cobblestone πάνω μου γιατί θα πρέπει να κάνουμε και το τείχος, άρα ας πάρουμε 4 stack. Οκ. Και το τείχος δεν γίνει μόνο με cobblestone βέβαια, απλά ναι θα τα έχω. Φύγερε, πώς μπήκε εσύ. Τι ακόμα μπορούν να μπουν ρε μαλάκα, τι λες. Τι λέτε τέτοια. Τι γίνεται, μέχρι πού μπορούν να μπουν αφού είναι δύο μπλοκ. Τι κάνουν αυτά ρε. Είστε χαζά. Ρε είστε χαζά τώρα. Άντε βάλα μέχρι εδώ τώρα, τι να σε πω. Δεν το πιστεύω ότι μπορούν να μπουν. Τέλος πάντων. Προφανώς αυτά τα ζόμπι είναι λίγο πιο εξελιγμένα από τα κανονικά ζόμπι και μπορούν να κάνουν άλματα έτσι τρελά. Και, τι φάση καθαρίστηκε. Όχι, δεν καθαρίστηκε. Όλα έχει ένα εκεί πέρα. Οκ. Ήσυχα τα πράγματα όπως βλέπετε. Και έχει και ένα εκεί πέρα. Αλλά τα υπόλοιπα δεν μπορούν να μπουν. Δες λίγο. Εδώ τώρα. Μπορεί να μπει αυτό. Δεν μπορεί. Καλά, ας το ασφαλίσουμε λίγο ακόμα. Να είμαστε και σίγουροι. Αλλά φύλλα δεν μπορούν να μπουν. Ξεκόλα τώρα. Μην είστε τόσο καλά ζόμπι. Οκ. Τα έχουμε αποκλείσει λοιπόν απ' έξω. Τώρα πρέπει βέβαια να κάνουμε λίγα περισσότερα τόρτσες εδώ μέσα ώστε να μπορούν να σπονάρουν καινούρια. Ήδη ακόμα νομίζω ότι μπορούν να σπονάρουν εδώ μέσα καινούρια. Αλλά τέλος πάντων. Και να δούμε και από εδώ πέρα λίγο μήπως έχω φυσικά ένα blind spot. Όχι, νομίζω ότι είναι κομπλέ πιστεύω. Πιστεύω είναι κομπλέ. Βέβαια, εγώ θα μπορώ να μπω γιατί θα μπορώ να κάνω αυτό το άλμα. Το οποίο παίζει να μπορούν να το κάνουν και τα zombies. Δεν ξέρω γιατί τα βλέπω λίγο έτσι πολύ ντου και αυτά τα zombies. Οπότε ας βάλουμε λίγο εδώ πέρα να το ασφαλίσουμε και αυτό. Τώρα και αυτό δεν νομίζω ότι. Όχι, αυτό το άλμα δεν παίζει να το κάνουν οι zombies, ρε φίλε. Τώρα τα έχουμε λοιπόν αποκλείσει όλα απ' έξω. Δεν μπορούν να μπουν από έξω προς τα μέσα. Από αυτό είναι καλό. Δηλαδή μόνο ότι σπονάρει μέσα. Το οποίο σπονάραν πολλά μέσα. Τι είναι όλα αυτά. Πώς σπονάρουν τόσο πολλά μέσα. Θα πρέπει να αποκλείσουμε πολλά σημεία εδώ πέρα μέσα. Να βάλουμε πολλά torches. Το οποίο εντάξει δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά ναι, πρέπει να το κάνουμε. Okay, έχουμε νεράκι. Αυτό μου το γεμίζει μόνο ένα πόρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχω νερό κοντά μου γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να κάνουμε λίγο τις φάρμες. Ο λόγος που ξεκίνησα έτσι το τείχος και έκανα αυτόν τον αποκλεισμό τέλος πάντων επειδή ήταν κάτι πολύ χρονοβόρο. Δηλαδή στην ουσία σκεφτείτε ότι έπρεπε όλη την ώρα να σκοτώνω ζόμπις, να βάζω 2-3 blocks, να σκοτώνω ζόμπις κτλ. Μου πήρε πάρα πολύ ώρα. Και μου έχετε πει ότι δεν θέλετε να κάνω τέτοια πράγματα σε βίντεο και μου το γράφετε κιόλας γιατί είναι πολύ κουραστικό και βαρετό. Οπότε πολύ απλά είπα θα το κάνω ρε παιδί μου off camera. Για να μην βαρεθούνε. Εμένα μου πήρε πάρα πολύ ώρα, αλλά οκ, τουλάχιστον δεν βαρεθήκατε εσείς, οπότε δεν παίζει ρόλο. Και αρχίζουμε να μαζεύουμε τώρα και φαγητό, γιατί έχουμε γεμίσει τις φάρμες πλέον. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να μαζεύουμε. Δεν έχουμε βέβαια ζώα, αλλά δεν με νοιάζει και πάρα πολύ. Να πω την αλήθεια. Οκ. Να πάρουμε και εδώ πέρα τα seeds μας. Τις σφαίρες μας τα βάλουμε πίσω. Βάζουμε σφαίρες στο έδαφος και βγαίνουν σιτάρια. Οκ. Ωραία. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και οι φάρμες μας. Πατάτες ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε. Αλλά οκ. Και κάπως έτσι λοιπόν καθαρίσαμε προσωρινά το χώρο από zombies. Όχι, δεν το καθαρίσαμε. Πώς γίνεται να μπαίνουν αυτά, ρε. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Από πού μπαίνουν. Δεν βγάζει νόημα. Δεν γίνεται. Από πού ανεβαίνουν, ρε μαλάκα. Θέλω να παρατηρήσω αυτό το zombie τι θα κάνει. Αυτό είναι ήδη μέσα, μήπως. Τώρα δεν είσαι μέσα. Άρε, πλάκα μου κάνεις. Οκ, λοιπόν. Υπάρχει τρόπος να μπουνε. Τώρα δεν υπάρχει όμως ρε φίλε. Τώρα δεν υπάρχει τρόπος να μπείτε ρε φίλε. Από πού θα μπεις τώρα. Το ψηλώσουμε κι άλλο ρε φίλε γιατί πολύ επικίνδυνο. Πώς βρήκανε, τα ζόμπι είναι πολύ έξυπνα ρε φίλε. Βρήκανε 100 τρόπους να μπαίνουν. Οκ, τώρα έχουμε αποκλείσει το κάθε πιθανό σενάριο για να... Όπα, όχι δεν έχουμε αποκλείσει το κάθε πιθανό. Τώρα το έχουμε αποκλείσει το κάθε πιθανό. Βασικά το βάλουμε εδώ πέρα μέχρι τερμάτι. Γιατί με κούρασε πολύ. Ωραία. Και βέβαια σπονάρουν ακόμα μέσα, το οποίο είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε αρκετά. Που σπονάρουν πάρα πολλά μέσα, δηλαδή ακόμα δεν έχω καθαρίσει από zombies καθόλου στον εσωτερικό χώρο. Αλλά τουλάχιστον είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα γιατί δεν μπορούν να μπουν και άλλα έξτρα απ' έξω. Αρχικά θέλω να κάνω λίγες πόρτες γιατί πρέπει να κάνω πόρτες αυτό. Και θα κάνω ξύλινες πόρτες βέβαια. Δεν θέλω να τις κάνω όλες. Δεν έχω πολύ ξύλο, ρε φίλε. Γιατί ξόδεψα πολύ. Οκ, λοιπόν δεν πειράζει. Okay, λοιπόν, θα κάνουμε λίγο εδώ... Τι κάνω, ξεκόλλα. Okay. Θα κάνουμε λίγο εδώ πέρα το ξύλο μας και θα φτιάξουμε μία πόρτα τουλάχιστον εκεί πέρα. Βασικά, ίσως καλύτερα να την κάνω με iron, μιας και έχω και αρκετό iron. Αυτή τουλάχιστον να την κάνω με iron επειδή είναι βασική και καλά. Να την κάνω με iron. Και ναι, το crafting table είναι πάνω μου, όλο το ξυνάω. Ωραία, και θα φτιάξουμε και ένα κουμπί βέβαια. Φτιάχνω το κουμπί, έτσι. Φτιάχνω το κουμπί μόνο. Καλά, φτιάξουμε ένα τέτοιο κουμπί. Οκ. Βασικά δύο κουμπιά θέλουμε. Για να είναι και από μέσα και απ' έξω, λογικά. Είναι πιο έξυπνο αυτό. Θα πάμε να κάνουμε και αυτή την πόρτα. Και θα μπει κάπως έτσι. Και αυτό το ζόμπι θα φύγει κάπως έτσι. Και αυτό το κουμπί θα μπει εδώ. Όπα, το οποίο μετά θα υπάρχει πρόβλημα βασικά. Με αυτό το κουμπί. Αλλά τέλος πάντων, βασικά ναι, αυτό το κουμπί θα έχει θέμα μετά που θα φτιάξουμε το τείχος. Αλλά anyway. Ναι, γιατί εδώ πέρα θα είναι τείχος. Εκτός να το αφήσω εκείνο το σημείο κενό απλά για να πατάω το κουμπί, ξέρω εγώ. Θα είναι λίγο χαζό, αλλά οκ. Οπότε ναι. Αυτά κάναμε και αυτή την πορτούλα για να μπορούμε να μπαίνουμε, βγαίνουμε έτσι και να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς. Θα μπορούσα βέβαια να μεταφέρω αυτή την πόρτα, να τη σπάσω και να τη μεταφέρω από εκεί. Γιατί εδώ πέρα δεν έχει και πολύ νόημα. To be honest. Να, ας το κάνω λίγο αυτό. Θα κάνω αρκετές αλλαγές οι οποίες πιστεύω θα είναι πιο πρακτικές τέλος πάντων. Πάρουμε το πίκαξ μας. Και... φτιάξουμε κι άλλο ένα κουμπί για να έχουμε και απ' έξω από εκεί. Γιατί στην ουσία ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί η πόλη είναι από εκεί. Οπότε στην ουσία ο λογικός λόγος που θέλω να βγω από το σπίτι μου θα είναι να πάω στην πόλη. Οπότε, ναι, αυτό. Θα έχει πιο πολύ νόημα να είναι πόρτα από εκεί, από εδώ δεν έχει κανένα νόημα. Οκ, βέβαια δεν μου αρέσει που είναι έτσι συνεχόμενα, αλλά οκ, δεν πειράζει, δεν θα μείνει έτσι για πάντα. Το αλλάξουμε εδώ στην αυτό. Alright. Και πάμε να βάλουμε την πόρτα λοιπόν από εκεί. Να την πάρουμε απλά στο χέρι για να μην γίνει καμιά βλακία. Ωραία. Το κουμπί της ήταν, ξέρω εγώ, το ένα εδώ. Πιάνει, δεν πιάνει. Oh. Shit. Α, θα είναι από πάνω, ρε. Εδώ. Παπ. Και το απ' έξω θα είναι εδώ, ξέρω εγώ. Α! Όχι, ρε μαλάκα, γιατί με RBI πάλι. Α, με το που με χτύπησε RBI, ρε φίλε. Ντράπηκε λίγο. Οκ, οκ, easy. Νομίζω έχω κι άλλο RBI series, να και ξόδεψα ένα πριν. Αυτό είναι RBI σκέτο, δεν είναι RBI cure. Α, με το RBI τους, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Λοιπόν, αδειάζουμε τα πράγματα εδώ πέρα, γιατί τα αδειάσα εδώ πέρα, πω, θα χάσω τώρα. Δεν πειράζει και θα πέσουμε να μας σκοτώσει κανένα ζόμπι εκεί πέρα. Άντε γιατί, βάραμε ένα χίτι εκεί πέρα, θέλω μπαμ, ωραίος. Ωραίος, βασικά παίζει να είχα πράγματα πάνω μου, να φορούσα τίποτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάρουμε το ματσέτο, πάρουμε αυτό. Βασικά και αυτό το ματσέτο, και μετά το άλλο. Οκ, cobblestone. Τι άλλο θέλουμε. Καλά να τρώω, ξέρω εγώ. Και να βάλω τώρα, δεν θα βάλω τώρα τις πόρτες, γιατί τα άλλα δεν έχει νόημα να βάλω πόρτες. Εκεί πέρα έχω ήδη βάλει πόρτα. Τα άλλα δεν είναι καν χτισμένα, οπότε δεν έχει καν νόημα να βάλω πόρτες. Συγγνώμη για την μικρή διακοπή. Bake rolls προέκυψαν. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη γι' αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα θέλω να ψήσω τα μισά, ένα stack τουλάχιστον να το κάνω stone από τα πράγματά μου εδώ. Για να έχουμε stone για να βάλουμε στο τείχος. Εκτός από αυτό θέλω να φτιάξω torches. Θα χρησιμοποιήσω το 1 τρίτο, ξέρω, το 1 τέταρτο. Να τα κάνω torches. Αν έχω. Έχω καθόλου torches βασικά. Αν τα είχα δει. Όχι, έχω λίγο. Α, έχω εδώ πέρα 2 sticks. Φτιάξουμε και άλλα 2 sticks. Άλλα 4 sticks βασικά, sorry. Και κάνουμε torches αυτά. Για να τα βάλουμε, γιατί θέλει καλύτερο φωτισμό και έκανα ένα στοιχειώδη φωτισμό. Αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να γίνει καλύτερος φωτισμός. Δεν ξέρω τώρα βασικά πού είναι τα σημεία που θέλει φωτισμό, γιατί δεν μπορώ να τα δω τώρα, γιατί είναι μέρα. Αλλά θα υποθέσω σε κάποια σημεία που, ξέρω εγώ, φαντάζομαι ότι έχει αρκετό χώρο που είναι αφώτιστο. Ξέρω εγώ, εδώ παίζει να θέλει ένα. Βάλουμε και ένα εδώ. Τώρα δεν μπορώ να δω και πολλά σημεία τα οποία είναι εντελώς αφώτιστα. Δεν ξέρω ακριβώς πού σπανάρουν τα zombies. Αλλά βάλουμε εμείς εδώ γύρω-γύρω. Και να το καλύψουμε έστω σε ένα στοιχειώδη επίπεδο. Ξέρω εγώ. Όχι, εδώ έχει εκεί μέσα, δεν παίζει να θέλει. Οκ, ας βάλουμε ένα εκεί, ξέρω εγώ. Τώρα εσύ τι θέσουμε. Τώρα τι θέλουν όλα αυτά. Τι είναι αυτά εκεί πάνω, ρε μαλάκα. Α, δεν πάμε καλά. Σπανάρουν εκεί πάνω. Ναι, εκεί δεν το φώτισα καλά εκεί πάνω, γιατί λέω εντάξει, τι να βγει εκεί πάνω. Ένα blocking. Ξεκολλήσταν, είναι δυνατόν. Δεν με αφήνουν να πάρω ανάσα αυτά τα zombies. Το έχω κάνει και εδώ πέρα να πάει κάτι στη σκαλά. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτά. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Τι έκανα, βάλω κάθε 5 blocks τα ώρα του να πούμε για να σπονάρουνε. Άντε πάλι σπονάρω εκεί κάτω. Πού σπονάρει ακριβώς. Πλάκα μου κάνει. Βάλουμε και εδώ πάνω, ξέρω εγώ, να μην σπονάρουνε. Αλλά δεν θέλω να το γεμίσω με torches. Εντάξει, μετά όταν θα το φτιάξω θα μπορώ να βάλω λίγο καλύτερα τα torches. Να μην φαίνονται έτσι άσχημα, αλλά. Και πάλι. Τώρα από πού κατεβαίνω από εδώ. Δεν είχα φτιάξει σκάλα. Καλά, είμαι χαζός, δεν είχα φτιάξει σκάλα. Μα καλά, εγώ την άνεμη, ρε. Δεν έφτιαξα ούτε σκάλα. Τώρα δεν μου αρέσει με τόσο πολλά torches. Στο άκυρο. Έτσι, ξέμπαρκα torches. Τουλάχιστον δεν μπορούν να μπουν όλα αυτά, φαντάζομαι. Βασικά να τσεκάρω για blind spots και από εδώ πέρα. Γιατί. Ποτέ δεν ξέρεις, πάντα μπορεί να υπάρχει ένα blind spot που δεν το ξέρεις. Θα αφήσουμε τα zombies, όχι, για να κοιτάνε έτσι, προφανώς δεν έχουν βρει κάποιο σημείο να μπουν. Φαντάζομαι. Οκ. Πάμε τώρα εκεί πέρα στο κέντρο να δούμε τι σπονάρει πάλι, ρε φίλε. Εκεί πέρα σπονάρει ένα. Κοιτάξτε, τώρα πλέον είναι φωτισμένο, δεν νομίζω να σπονάρει άλλο. Οκ, φάμε λίγο. Το water canteen το άφησα πάνω, ναι. Και τώρα να κάνω λίγο κάτι πιο ουσιαστικό, να δούμε λίγο πώς θα πάει το τείχος. Αν και ήθελα να. Πρέπει να περιμένω λίγο το stone να βγει για να το κάνουμε αυτό. Αλλά οκ. Λοιπόν, ανέβουμε λίγο πάνω. Να πάρουμε και το water canteen γιατί το χρειαζόμαστε για να πίνουμε. Νούτλικα απέχουμε. Πού το άφησα το κοντέρ? Εδώ πέρα το είχα βάλει. Μαζί με όλα. Μαζί με όλη την πραμάτια. Να το. Οκ. Μας έχουν μείνει και 10 τόρτσες για να βάλουμε άμα βρούμε κανένα σημείο έτσι που. Ας πούμε, εδώ παίζει να μην είναι καλά φωτισμένο. Και λέω ρε φίλε, θα γίνει βλακία τώρα. Το σκέφτηκα. Λέω όχι, δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Θα γίνει βλακία. Εντάξει, βέβαια νομίζω έχω bandage. Αλλά τα ξοδεύω τζάμπα. Θα μπορούσα να τα κρατήσω. Γιατί κάθομαι και πέφτω χωρίς λόγο τώρα, δεν είχα λόγο να πέσω. Δεν ξέρω, θα μου πεις ρώτα τον εαυτό σου. Αυτό θα μου πεις και θα έχει και δίκιο. Τι, χάρτη 2. Πες μου ότι απλά δεν μου έκανε καν τον broken. Δεν γίνεται με bandage τον broken leg, προφανώς. Τζάβα το ξόδεψα. Πώς το κάνω τον broken leg? Δεν έχω τίποτα για να το φτιάξω. Dirty rag. Right click water to clean. Α, αυτό καθαρίζει. Τι? Αυτό το καθαρίζει. Α, το καθαρίζεις ρε παιδί μου με το νερό. Λέω και εγώ, τι είναι αυτό. Και πάντα έτσι πάμε δεν λειτουργεί. Κάτι που να μπορεί να μου θεραπεύσει στο ποδαράκι. Βάρε φίλοι, θα πρέπει να πεθάνουμε πάλι. Πάλι θα πρέπει να πεθάνουμε. Σκράζουμε λίγο, να καθαρίσουμε λίγο τον dirty rag. Δεν ξέρω και πώς θα πεθάνω τώρα, πνιγώ, τι να κάνω. Θα έχει πλάκα να πνιγώ, δεν έχω πνιγεί μέχρι τώρα ποτέ. Σε αυτή τη σειρά. Πάω, δεις πόσο αργά πάει ρε φίλε, εντάξει, σπασμένο πόδι, έχεις άραχη. Το καθαρίσαμε, το κάναμε clear rag. Ναι. Ωραία, λοιπόν, πάμε να πνιγούμε λίγο εκεί μέσα. Αν έχει στον που έχει 2 blocks βάθος, δεν έχει κανένα που έχει 2 blocks βάθος σήμερα. Θα πνιγούμε. Θα κάτσουμε εδώ και θα πνιγούμε, άνοιξω τα bake rolls μου. Γιατί πεινάω. Και όταν πεινάω δεν έχει τέτοια παιχνίδια. Όταν πεινάω ανοίγω τα bake rolls και τρώω. Δεν έχει λακίες. Ανοίξα τα bake rolls, δεν θα φάω τώρα μες στο βίντεο μου γιατί δεν θέλω να πεινάει ο άλλος και να βλέπει τώρα να τρώω bake rolls γιατί είναι λίγο σπαστικό, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, κατανοώ, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Το πτώμα μου τώρα είναι μέσα στη λίμνη. Είναι έτσι πέρα, μέσα εδώ. Γιατί δεν μπορώ να το πατήσω ρε μαλάκα. Ξεκόλα, τι κάνεις τώρα? Πλάκα με κάνεις τώρα. Περίμενε. Μαλάκα τι κάνει τώρα, με αγχώνεις. Ξεκόλα. Μαλάκα τι γίνεται, δεν μπορώ να το πατήσω. Δεν θέλω να τα χάσω όλα αυτά, με δουλεύεις, είχε πάρα πολύ πράγμα. Γιατί δεν μπορώ να το πατήσω? Όχι ρε μαλάκα, μην λες τέτοιο τώρα. Όχι ρε φίλε, τι έγινε μπάγκαρε? Έλα ρε μαλάκα, όχι. Ξενέρωσα. Τώρα έχω χάσει πολύ πράγμα. Έχασα και το... αυτό που γεμίζει με νερό. Γιατί πέθανα με πράγματα πάνω μου, μπορούσα να τα αφήσω στο σπίτι. Αλλά πού να το ξέρω ότι θα γίνει αυτό? Με δουλεύει τώρα, γιατί δεν το κάνει αυτό? Εντάξει, έχασα κόμπλιστον, έχω κόμπλιστον, έχασα το ματσέτ το ολόκληρο. Γιατί μου το κάνει αυτό, γιατί όλα τις βλακίες σε μένα? Τέλος πάντων, λοιπόν, πόσο stone έχουμε 41 stone. Έχασα και αρκετό κόμπλιστον, τέλος πάντων. Ξενέρασε τώρα λίγο, αρκετά. Anyway, λοιπόν, να δούμε λίγο πώς θα πάει το τείχος. Βούλωσε το σημείο, μην μου ξαναμιλήσεις. Δεν πήρα καν όπλο να βαράω, ρε. Θα μου δάχτηκα ένα ζόμπι και θα πεθάνω πάλι και δεν θα μπορώ να πάρω τα πράγματα μου, θα κλαίω. Λοιπόν, πάρουμε, τι να πάρουμε να βαράμε, να πάρουμε το μύτα. Πάρουμε μπαλτά. Μπαλτάς είναι όντως. Είναι μπαλτάς. Ωραία. Ζόμπις μέσα πλέον δεν βλέπω να σπανάρουν, Έχασα και τα τόρτσες, τα τόρτσες δεν μοιάζουν πολύ. Εδώ πέρα βλέπω λίγο σκοτάδι. Πουθενά άλλο δεν βλέπω, δηλαδή αν θα μπορούσε κάποιο να σπανάρει θα μπορούσε εδώ πέρα ίσως. Εντάξει, το ασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο κι αυτό. Να βγάλω ένα τόρτσο από εδώ σου. Και το βάλω εδώ. Ωραία, τώρα δεν μπορώ να σπανάρει πουθενά μέσα εδώ πέρα πιστεύω. Δεν βλέπω κανένα σημείο. Ω, εκεί πέρα μάλλον. Ξέρω εγώ. Okay. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να κάνουμε λίγο το τείχος να το διαμορφώσουμε. Θα κάνουμε μόνο τη μία μεριά του τείχους. Και μόνο το ένα μέρος του, δηλαδή τη μία μεριά, πώς να το πω. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό και μόνο το πίσω μέρος, όχι και τα δύο. Απλά για να δούμε λίγο πώς βγαίνει. Και γιατί επίσης δεν έχω τόσο πολύ κόμπλιστο για να κάνω εκεί παραπάνω, θα πρέπει να μαζέψω πάρα πολύ. Οπότε κάνουμε λίγο τη μία μεριά να δούμε λίγο πώς βγαίνει. Και μετά βλέπουμε. Θα κάνω και off camera, θα κάνω και σε άλλα βίντεο λίγο. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Θα πάρουμε όλο το κόμπλιστο που έχουμε βασικά, γιατί θα το χρειαστούμε. Και επίσης θα χρειαστούμε και το stone, αλλά θα πρέπει να ψήσουμε και άλλο κόμπλιστο. Γιατί. Okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ποια μεριά, από αυτήν. Αυτή είναι λίγο πιο αρτσούμπικη μεριά, αλλά δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε από αυτήν. Ή να ξεκινήσουμε από κάποια άλλη. Να, ας ξεκινήσουμε από αυτήν, μωρέ, δεν πειράζει. Μωρέ, να. Λοιπόν, καταρχάς, θα σπάσουμε πολλά σημεία από τώρα για να βάλουμε stone. Σπάσουμε εδώ, ρε παιδί μου, μπορούμε να σπάσουμε ένα. Βασικά, επειδή βαριέμαι να τα σπάω όλα αυτά, απλά θα αρχίσω να βάζω από εδώ και πέρα stone. Γιατί θα γίνει κουραστικό. Τώρα δεν χρειάζεται να του χτυπήσω όλα αυτά βασικά. Και ναι, επειδή θα τα σπάω και θα μπαίνουν άλλα καλύτερα, βάζω από εδώ και πέρα. Ας πούμε, να βάλουμε ένα εδώ πέρα. Όχι εδώ πέρα, εδώ πέρα είναι πολύ κοντά. Βάλουμε ένα παιδί μου έτσι δύο εδώ και μετά ένα μπαμ εκεί. Πάμε. Που αρχίζει και λαγκάρι. Είναι η ιδέα μου. Πρέπει να είναι η ιδέα μου, δεν ξέρω. Εδώ ένα λάγκι έχει 100.000 ζόμπι εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, με κοιτάνε από κάτω, ρε φίλε, δεν με πειράζουν. Εσύ λοιπόν, ας τα φέρω καταρχάς όλα στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή να αρχίσω από εδώ πέρα και να αρχίσω να βάζω, ρε παιδί μου, έτσι και stone και cobblestone. Και έτσι δύο stone εδώ, cobblestone. Ένα, δύο, όχι πάλι δύο. Τώρα μπερδεύω λίγο τα πράγματα. Θα είναι γενικώς μικρό το stone του cobblestone ratio. Δηλαδή θα έχω ένα stone κάθε 7 cobblestone. Δεν θα είναι τόσο πολύ όσο εκεί, ας πούμε, ή εκεί. Στους πύργους θα έχω πιο πολύ stone. Θα τύχει λιγότερο, γιατί εντάξει είναι πάρα πολύ όσο χρειάζεται και δεν μπορώ να έχω τόσο πολύ stone. Πρέπει να κάθομαι να μαζεύω πολύ καιρό. Οπότε ναι. Θα βάζουμε λίγο έτσι, ρε παιδί μου, και μπαμ. 3 stone στη σειρά περίπου είναι. Ωραία, μέχρι να το φτάσουμε στο ίδιο ύψος λοιπόν με εκείνο. Δηλαδή να βάλουμε πάλι εδώ πέρα. Οκ, λοιπόν, το φτάσαμε σχεδόν μέχρι πάνω. Το τείχος θα φτάσει βέβαια μέχρι αυτό το μπλοκ εδώ πέρα. Μέχρι αυτό στην ουσία, σκεφτείτε. Okay. Οπότε θέλουμε λίγο παραπάνω cobblestone. Δεν μου φτάνει αυτό που έχω. Πρέπει να πάμε μάλλον για λίγο mine. Θέλουμε περίπου ένα stack cobblestone είναι αυτό που έχουμε. Και θέλουμε και λίγο φαγητό. To be honest. Άρα ας πάρουμε να φάμε λίγο. Θα χάσα και τα καρότα μου εκεί πέρα. Πω ρε φίλε, όλα τα χάσα. Τα χάσα όλα. Να πάρουμε, τι να πάρουμε να φάμε. Τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε open can beans. Okay, θα φάμε φασόλια. Ξέρω. Κάτε και τα φασόλια, ρε φίλε. Μετά θέλουμε όλα δικά μας. Open can, κόρτα. Φάμε και καλαμπόκι. Ωραίο και το καλαμπόκι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα 31 stone και ας πάρουμε, βασικά να πάρουμε αυτά δύο, δεν θα φτάνουν λογικά. Βέβαια έχω πολύ stone τώρα και λιγότερο cobblestone, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ λογικό γιατί είχα πει ότι θέλω να κάνω με πολύ παραπάνω cobblestone από τη stone. Αλλά και μπορώ να μου περισσέψει και λίγο ίσως. Πιστεύω ότι φτάνει, ίσως να μην φτάνει βασικά μέχρι πάνω. Ίσως να φτάνει για άλλες δύο σειρές και εγώ θέλω τρεις. Αλλά οκ, λοιπόν, να πάρουμε λίγο έτσι. Θα έχουμε λίγο πιο πολύ άνεση με το stone. Οκ. Okay. Και. Οκ. Okay. Παίζει και να φτάσει. Όχι, δεν παίζει να φτάσει, ρε φίλε. Δεν παίζει να φτάσει. Λοιπόν. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Και μένουν τώρα αυτές οι δύο σειρές πρέπει να συμπληρωθούν. Για να τελειώσουμε με το τείχος. Ωραία. Και δεν φτάνει. Οπότε πάμε να μαζέψουμε ελάχιστο cobblestone από εκείνο το mine. Να σας δείξω και λίγο πώς είναι, γιατί δεν σας το έχω δείξει το mine ακόμα. Εντάξει, όχι ότι είναι και κάτι φοβερό, ξέρω που θα πείτε. Μα τι mine είναι αυτό, Χάρη, πώς το κάνεις αυτό το mine, είναι τέλειο. Είναι το καλύτερο mine που έχω δει στη ζωή μου, ίσως. Όχι, δεν είναι το καλύτερο mine που έχετε δει στη ζωή σας. Είναι ίσως το τρίτο καλύτερο mine που έχετε δει στη ζωή σας. Απλά να έχεις αυτή την τρύπα. Και έσκαψα και. What the fuck, αυτό το σκέφτηκα. Και. Oh fuck, okay, κακό. Κακό, αλλά οκ, το παλεύουμε. Και να μαζέψουμε λίγο cobblestone, ρε παιδί μου, έτσι για να κάνει 20 cobblestone. 30 cobblestone φτάνουν, πιστεύω. Ή 40 και φεύγουμε. Τέλος. Πήρα απόφαση. 40 και φεύγουμε. Ωραία, έχουμε 36, 37, 38. 38 καλά είναι. 38 και θα πάρουμε και από εδώ πέρα, ξέρω εγώ έτσι. 1, 2, 3, 4 και έχουμε 42. 420 place. Λοιπόν, πάμε πάνω να κάνουμε το πράγμα, το τείχος, και να τελειώνουμε και με αυτή τη μεριά του τείχους και να είμαστε κομπλέ. Ευτυχώς δεν μου έκανε κανένα cure εκεί πέρα, κανένα RBI, κανένα πράγμα. Θα το σκότωνα. Και εδώ πέρα θέλει πόρτα βασικά. Πώς δεν το σκέφτηκα. Πρέπει να βάλουμε και εκεί πέρα μια πορτούλα. Ωραία, και πάμε τώρα να βάλουμε πάλι. Όπα, μένουν δύο σειρές, δηλαδή παίζει και τα 40 κάτι να μου φτάνουν. Αν και θα είναι σε συνδυασμό με stone, άρα. Έλα μωρέ, θα μου φτάνουν τώρα, τι. Θα βάλουμε και λίγο παραπάνω stone να πούμε. Ωραία, μου φτάνουν, εντάξει, έλα. Τελευταία σειρά λοιπόν. Θα βάλουμε εδώ πέρα έτσι λίγο. Λίγο παραπάνω stone θα βάλουμε και έλος, έτοιμο είναι. Σένιο. Σένιο, σαν καινούριο είναι το τείχος. Που βασικά είναι καινούριο, αλλά δεν θα βάλουμε τρία συνεχόμενα εδώ γιατί δεν έχουμε πολύ κόμπλιστον. Και παπ, 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 παπ. Οκ. Δεν πειράζει που εδώ πάνω έχει. Βασικά, γιατί το κάνω αυτό, μπορούσα να σπάσω αυτά, ξέρω. Ωραία, κομπλέ. Αν και πολύ μοτιβαγιασμένο φαίνεται. Έλα, καλό είναι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τώρα από μέσα πώς φαίνεται. Απ' έξω δεν θα το διακινδυνεύσω ακόμα να το δω. Γιατί δεν θέλω να διακινδυνεύσω ακόμα να το δω από έξω. Άρα το δούμε από μέσα λίγο. Και πώς πονάρουν όλα αυτά, πες μου λίγο. Υποτίθεται κάλυψα όλα τα σημεία. Πώς πονάρουν. Λοιπόν, από μέσα φαίνεται ok, αν και φαίνεται πολύ μουντό. Κοιτάξτε, αυτό θα καλυφθεί γιατί κάποια στιγμή θα πάω και θα βάλω iron bars ανάμεσα εκεί πέρα. Δηλαδή θα είναι έτσι το τείχος προφανώς. Καταρχάς θα είναι διπλό το layer, δεν θα φαίνεται έτσι. Αυτό το πράγμα που έχει λίγο βάθος. Θα είναι διπλό. Και θα βάλουμε και iron bars, το οποίο θα μπορούσα να το κάνω από τώρα βασικά. Απλά δεν το σκέφτηκα να το κάνω πριν, κάτι το οποίο θα με δυσκολέψει λίγο τώρα. Γιατί θα πρέπει να βάζω σκαλωσιές. Αλλά πάμε να βάλουμε λίγα iron bars για να το κάνουμε λίγο πιο fancy το τείχος. Δεν θα βάλουμε πολλά, ίσως απλά για να μην είναι τόσο μουντό ρε παιδί μου, τόσο flat όσο είναι τώρα. Παίζει να έχω ήδη iron bars. Έχω 12. Φτιάξουμε και λίγο ακόμα. Θέλω. Να φτιάξουμε λίγο ακόμα, ωραία. Έχω iron τώρα. Έχω και τα mines μου εκεί πέρα, κάνω ό,τι θέλω. Στην κόλλα. Οκ. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά τα iron bars έρχονται κάπως. Έτσι. Όχι. Όχι. Φτιάχνονται ρε. Φτιάχνονται τα iron bars. Φτιάχνω τα iron bars. Αχ, γιατί με σκαλώνεις τώρα. Γιατί με σκαλώνεις. Δεν φτιάχνονται έτσι. Α, πώς φτιάχνονται το fence μήπως. Το fence πώς φτιάχνονται. Φτιάχνονται παμ παμ παμ. Φτιάχνονται έτσι ξέρω εγώ. Ή μπαμ μπαμ. Ναι ωραία έτσι. Ω φίλε πολλά φτιάχνουμε. Πολύ εύκολα φτιάχνουμε πολλά. Οκ, έχουμε 44. Φτιάχνουμε θα φτιάξουμε και αυτά. Μπορεί, άμα δεν τα χρειαστούμε, θα φτιάξουμε κάποια άλλη στιγμή. Έλα, γιατί ψιλοκολλάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να βάλουμε λοιπόν και κάποια iron bars για να το κάνουμε λίγο πιο fancy το όλο θέμα. Και να πάρουμε και λίγο dirt πάνω μας για να μπορούμε να κάνουμε τις καλοσιές. Έχουμε. Και τελευταίο, πριν κλείσουμε το βίντεο, θα κάνουμε αυτό. Και τελευταίο, θα πάμε να καλύψουμε λίγο εκεί πέρα. Τους είχα πει ότι θέλω να το κάνω λίγο. Και λοιπόν, να βάλουμε εδώ πέρα έτσι δύο iron bars. Βασικά θα κάτσω να βάλω τα iron bars και θα τα πούμε σε λίγο να σας δείξω πώς είναι γιατί τώρα θα βαρεθείτε λίγο να τα βάζω, οπότε τα λέμε σε ελάχιστο χρόνο. Οκ, κάτι κάναμε, αλλά θα βάλει το πόδι μου. Οκ, δεν πειράζει. Γιατί κάπου εδώ θα το κλείσουμε κιόλας το επεισόδιο. Ένα zombie μπάγκαρ εκεί πέρα και πήγε να μπει. Σπάσουμε και ένα κάμα μπλοκ εκεί πέρα κάπου να βάλουμε. Λοιπόν, δείτε τώρα ποιο είναι το θέμα, όχι θέμα ακριβώς, αλλά τι θα πρέπει να γίνει βασικά τώρα. Δεν μπήκε αυτό. Κάνε ένα άλμα έτσι όσο μπορείς. Όχι. Ωραία. Τώρα εκείνο δεν πράγμα εκεί. Οκ, λοιπόν, έχουμε σπάσει το πόδι μας βέβαια. Δεν είναι πολύ κακό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απλά είναι όταν βάλω τον δεύτερο τείχο τον μπροστά στην ουσία. Θα πρέπει οι τρύπες να είναι ή στο ίδιο σημείο ή κάπως παράλληλες με αυτές, ώστε να φαίνεται, ξέρω εγώ, πίσω. Γιατί τώρα, α πούμε, εντάξει, είναι έτσι. Το οποίο βασικά πιστεύω ότι έχω βάλει πάρα πολλά και θα πρέπει να καλύψω κάποιες τρύπες. Να έχει πάρα πολλές τρύπες στην ουσία. Θα καλύψω κάποιες τρύπες από κάμερα. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνω την κάθε λεπτομέρεια εδώ πέρα. Απλά θα πρέπει ρε παιδί μου. Ωραία, φίλε, γιατί είσαι τόσο χαζό. Θα πρέπει ρε παιδί μου λίγο να. Τι ήθελα να πω. Να φαίνονται τέλος πάντων αυτές τις τρύπες. Γιατί αλλιώς θα είναι ανούσιες. Δηλαδή θα μπορώ να τζω μόνο από το εσωτερικό μέρος του τοίχου που ξέρω εγώ δεν θα φαίνονται καν γιατί θα είναι πολύ ψηλά. Και ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ τέλος πάντων. Τώρα δεν μπορώ να παίξω σαν άνθρωπος έτσι. Απλά θέλω να καλύψω λίγο αυτό που έλεγα ότι θέλω να καλύψω. Και να σπάσω και λίγο sand και να το καλύψω με dirt. Εντάξει, όχι όλο τώρα γιατί δεν μπορώ τώρα όλο. Τουλάχιστον αυτό εδώ πέρα το πάνω ρε παιδί μου. Το σπάσουμε λίγο. Δεν μου αρέσει, δεν κολλάει καθόλου το sand εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να έχω sand ανούσια. Οπότε θα το σπάσουμε. Θα βάλουμε από πάνω λίγο dirt. Για να έτσι να έχει ένα καλύτερο. Να φαίνεται πιο normal, τέλος πάντων. Το υπόλοιπο sand θα το κάνουμε, ξέρω, ή off camera ή κάποια άλλη στιγμή. Δεν παίζει ρόλο τώρα. Πάντως αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Δηλαδή δεν έχω κάποια άλλη δουλειά σημαντική να κάνω. Σας έδειξα λίγο πώς θα είναι το τείχος. Εντάξει, θα είναι λίγο καλύτερο φυσικά από αυτό. Απλά γενικώς αυτό θα είναι το γενικό μοτίβο του. Λογικά τα υπόλοιπα τείχη και τους πύργους θα κάτσω να τους κάνω τώρα off camera μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να είναι όλα έτοιμα. Να μην κάθεστε να βλέπετε και να βαριέστε. Ίσως απλά να αφήσω το μπροστά μέρος αυτού του τείχου για να το κάνουμε μαζί και να δούμε πώς θα βγαίνει παράλληλα κτλ. Για να μην χάσετε, ξέρω, όλη τη δράση. Αν πιάνετε. Και. Ναι, ξέρω εγώ κάπως έτσι θα πάει. Πόσο σπαστικό ρε φίλε. Οκ, θα βάλουμε το υπόλοιπο dirt κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε εκεί πέρα ένα dirt, το βλέπω. Το έχω εντοπίσει αυτό το dirt. Α! Γιατί. Έλα, πάλι θα κλείσω το επεισόδιο έτσι και δεν θέλω, ρε φίλε. Γιατί από πού μπήκανε. Ξεκολλήστε λίγο. Θα σας αγαπάω και με αγαπάτε. Γιατί μου το κάνετε αυτό. Καλά, εντάξει ρε. Καληνύχτα ρε. Τα λέμε κάποια άλλη στιγμή. Καλή δουλειά κάναμε σήμερα. Μπράβο μας. Να πεθάνουν όλα τα ζόμπι για πάντα. Να μην ζήσει κανένα ζόμπι ποτέ στον κόσμο. Θα μπουν τώρα και μέσα στο σπίτι μου. Θα μου καταλάβουν το σπίτι. Και τέλειωσα ρε. Τέλειωσα. Δεν μπαίνουν μέσα, φοβούνται. Χουέ. Καλή νύχτα. Τι, δεν υπάρχουν μάστερς nearby ρε. Πού τα βες. Μακριά είναι, φύγανε. Έχουν φύγει τα ζόμπι. Έχουν φύγει. Και infected είμαι και broken leg είμαι καλά. Γεια σας, καλή νύχτα ρε. Τσάου.